Λοιπόν, δεύτερο μέρος εδώ στην ώρα αιχμής. Είδατε πόσο χαμογελαστά ξεκινήσαμε και γιατί να μην ξεκινήσουμε χαμογελαστά. Ούτως ή άλλως, τις γιορτές πλησιάζουν. Όσα προβλήματα και αν υπάρχουν, πρέπει λίγο να τα βάλουμε στην άκρη. Πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά, όπως και να έχει. Ο λόγος όμως που ξεκίνησα έτσι χαμογελαστά είναι επειδή είμαι πολύ χαρούμενος. Και ο λόγος που είμαι πολύ χαρούμενος είναι γιατί σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της ώρας αιχμής, στα στούντιο του Flash, τον Μανώλη τον Μαρκόπουλο. Μανώλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά που είσαι εδώ. Όπως λέγαμε και στον πρόλογο, στο κλείσιμο του πρώτου μέρους, τον κύριο Μαρκόπουλο τον γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από το σπουδαίο... Νιώθω μεθουσάλας τώρα. Όχι, εντάξει. Απλά ξεκίνησες νωρίς. Τον κύριο Μαρκόπουλο τον γνωρίζουμε πολλά χρόνια, γιατί με μια καταπληκτική περσόνα που δημιούργησε στο θέατρο, την Τσιούλα, τον απολαμβάνουμε και στο πρόγραμμα του Flash σε μια διαφήμιση η οποία πραγματικά είναι αγαπημένη και δική μου αλλά και της κόρης μου, να σου πω την αλήθεια, Μανώλη. Ξέρεις τι, στη διακόπτω Γιάννη, με συγχωρείς, αλλά μερικές φορές ξέρεις τι συμβαίνει. Χωρίς να θέλω να εννοήσω τίποτα, ούτε να παρεξηγηθώ, είναι ότι η συγχωρεμένη Βουγιουκλάκη έχει πει κάτι. Θα μεγαλώσω εσάς, τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας. Και είχε δικαιώ. Λες θα συμβαίνει και αυτό και με την Τσιούλα. Μπορεί. Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Βέβαια, δεν θα μιλήσουμε για Τσιούλα, άλλο είναι το θέμα μας, αλλά μια και το έφερε η κουβέντα. Είναι ότι μικρά παιδιά που με έβλεπαν από την ηλικία των 18 όταν ξεκίνησα, ήταν μικρά, τώρα έρχονται με τα παιδιά τους και με βλέπουν. Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Και για μένα η ευχαρίστηση, η μεγάλη θα είναι να έρθουν και τα παιδιά τους με τα παιδιά τους. Η αποδοχή του κόσμου είναι η μεγαλύτερη επιτυχία και η μεγαλύτερη επιβεβαίωση και κάνει στην άκρη οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, Μανώλης Μαρκόπουλος. Ο Μανώλης Μαρκόπουλος τα τελευταία χρόνια και μέσα από την τηλεόραση αλλά κυρίως μέσα από το θέατρο, εκτός από κάποια καταπληκτικά θεατρικά έργα που έχει ανεβάσει, τα οποία έχουν προσδώσει στον συνολικό πολιτισμό της περιοχής μας, έχει ασχοληθεί και με τα παιδιά. Εγώ θυμάμαι και παλιότερες εκπομπές, Μανώλη, πολύ ωραίες με παραμύθια και φαίνεται ότι συνεχίζεις και φέτος με το παιδικό θέατρο, το Χριστουγεννιάτικο θέατρο, το οποίο έχει γίνει πλέον ένας θεσμός. Ναι, είναι η πέμπτη χρονιά τώρα. Πέμπτη. Είναι η πέμπτη χρονιά που το συνεχίζουμε. Φέτος έχουμε τα παιχνίδια το έσκασαν. Αυτό είναι το θέμα του θεάτρου. Πού κίντσαν, Μανώλη. Πού κίντσαν τώρα τα παιχνίδια να πάνε. Πού πάνε. Χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, τα καημένα τα παιχνίδια, αφού βαρέθηκαν από την αδιαφορία των παιδιών, γιατί τώρα τα παιδιά ασχολούνται όλα με τα τάμπλετ, με τα κινητά τηλέφωνα. Και ενώ υπάρχει το εξής παράδοξο, που το βλέπουμε ακόμα και στους μεγάλους. Βγαίνεις έξω για να πιεις έναν καφέ. Όταν θα βγεις έξω να πιεις έναν καφέ, σημαίνει ότι θα συζητήσεις ορισμένα πράγματα, ορισμένα ζητήματα που σε απασχολούν, θα κασμερέψεις, να γελάσεις, γι' αυτό βγαίνεις έξω, για να ξαναπάρεις μια ανάσα βαθιά. Λοιπόν, βλέπεις μια παρέα από 5 άτομα τώρα εκεί πέρα και ασχολούνται συνέχεια με τα κινητά. Και στέλνει μάλλον ένα μήνυμα στον άλλον και ενώ είναι δίπλα. Μία πολύ εύστοχη παρατήρηση που είχα ακούσει από έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, Μανώλη, είναι ότι παλιότερα οι παρέες, τα πρόσωπα των ανθρώπων στις παρέες, έλαμπαν από τη χαρά της επικοινωνίας. Ναι. Πλέον τα πρόσωπα λάμπουν στην κυριολεξία από τις οθόνες των κινητών, γιατί μέσα στο σκοτάδι βλέπεις τα πρόσωπα που λάμπουν, γιατί αντικατοπτρίζεται ο φωτισμός της οθόνης. Σκυμμένα κεφάλια, είμαι σίγουρος ότι σε λίγα χρόνια, εκτός από μελαγχολία που θα έχουμε λόγω της αποξένωσης, θα έχουμε και αυγενικό. Γιατί είμαστε συνέχεια με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ. Και γκαβαμάρα. Λοιπόν, και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να έρθουμε κοντά. Και το θέατρο είναι κάτι που μας φέρνει κοντά και που ειδικότερα τα παιδιά το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, αλλά και εμείς, κακά τα ψέματα, έχουμε ανάγκη από παραμύθια. Δεν... Αλλά από τα καλά τα παραμύθια, από αυτά που λέτε εσείς, όχι από αυτά που μας λένε οι πολιτικοί. Αυτά που σου εξάπτουν τη φαντασία, έτσι. Την καλή φαντασία, ούτως ώστε να μπορέσει να ζήσει κάποιο όνειρο. Γιατί και τα όνειρα είναι απαραίτητα στη ζωή μας. Πότε θα παίξει και πού το θέατρο? Λοιπόν, τα παιχνίδια το έσκασαν από 20 Δεκεμβρίου μέχρι και 22, δηλαδή Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα Φίλιππος. Αίθουσα Φίλιππος, λοιπόν, 20, από 21 και 22. Ναι, από το Πολιτιστικό Σωματείο η Κανακερίση. Που σκοπό τι φάση έκαναν κυρίσκη, είστε όλοι έκαναν κυρίσκη εκεί πέρα. Ναι, μας αρέσει, κάναν και παλιού καιρό. Ναι, πώς λέμε μια φορά και έναν καιρό, κάναν καιρό δηλαδή, από εκεί. Ταιριάζει και με την παράδοση, ταιριάζει και με το παραμύθι. Πολύ έχει εύστοχο. Και φιλανθρωπικό σκοπό. Ήδη χθες στείλαμε φάρμακα στην Κιβωτό του κόσμου. Από αυτά όσα έσοδα μπορούμε να έχουμε και τα λοιπά να μπορούμε να καλύψουμε. Στείλαμε φάρμακα που ζητήσει η Κιβωτό του κόσμου στα παιδιά. Γιατί δεν ξέρω, όταν ακούω ότι παιδιά υποφέρουν, πεινούν κτλ. Ειλικρινά δυσανασχετώ και
Και ο καθένας μας ταράζεται. Και ο καθένας μας όπως μπορεί. Ναι. Άρα να πούμε ότι τα έσοδα, ένα σημαντικό μέρος των εσόδων, ναι, αφού καλύψουν τα έξοδα, φαντάζομαι, της παράστασης, θα καλύψουν φιλανθρωπικές. Και έχω και συνεννόηση με τα συσίδια του Δήμου Κουζάνης για να δούμε τι χρειάζονται και τι παραπάνω χρειάζονται από τρόφιμα κτλ. Ούτως ώστε κάτι να κάνουμε και για να μπορέσουμε να δώσουμε και σε μεμονωμένες οικογένειες. Μάλιστα. Δηλαδή, αξίζουν συγχαρητήρια και είναι ένα ακόμη κίνητρο για τους πολίτες που όλοι αυτόν τον καιρό ψάχνουμε να βρούμε με ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Μπορούμε να το κάνουμε και δημιουργικά πηγαίνοντας στο θέατρο. Και μπορούμε να το κάνουμε και όλο τον χρόνο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η περίοδος των Χριστουγέννων ή του Πάσχα που χρειάζεται κάποιος τη βοήθειά μας. Μπορούμε να το κάνουμε όλο τον χρόνο, όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ό,τι μπορούμε, φτιάχνουμε και πολύ ωραία. Άρα, αίθουσα Φίλιππος. Στις 20, 21 και 22, στις 6.30. Παίρνουμε τα παιδάκια μας και πηγαίνουμε θέατρο. Παιδικό θέατρο, τα παιχνίδια το έσκασαν. Μανώλη, ναι, επειδή είσαι πάρα πολύ καλός στα παραμύθια, στα καλά παραμύθια, πώς το βλέπεις το παραμύθι αυτό που ζούμε? Η σημερινή κατάσταση. Mm-hmm. Γιατί η σημερινή κατάσταση αυτό το παραμύθι δεν το έχουμε καθόλου ανάγκη. Περιπλέκεται από πολλά θέματα. Δεν ξέρω τώρα ποιο θέμα θες να πιάσουμε. Λοιπόν, τι να πρωτοπιάσουμε. Ναι. Είμαστε σε μια περιοχή η οποία πλέον ετοιμάζεται να πέσει με φόρα στη νέα κρίση. Που θα φέρει... Μάλλον έχουν επηρεαστεί πολύ. Όχι άλλο κάρβουνο, θυμάζει την ταινία. Mm-hmm. Όχι άλλο κάρβουνο, ξέρω εγώ, επηρεάστηκαν. Προφανώς. Το κάρβουνο θα σταματήσει, αλλά θα φέρει μαυρίλα. Το θέμα είναι ότι και από άλλες χώρες σταμάτησε το κάρβουνο. Mm-hmm. Αλλά πώς θα αντιμετωπίσει τη μετέπειτα κατάσταση. Εκεί είναι το όλο θέμα. Ακριβώς. Δηλαδή, τι θα γίνει για να παραμείνει αυτή η περιοχή ενεργή, mm-hmm, και να μην μαυρίσει στην κυριολεξία μετά. Έχεις εμπιστοσύνη σε αυτά που ακούς ότι έρχονται στο μέλλον? Επειδή έχουμε δει πολλά, mm-hmm, λόγια ακούσαμε πάρα πολλά από πολλούς. Αν δεν δω. Ακριβώς. Δεν μπορώ να πιστέψω. Θα μου πεις άπιστο Θωμά. Πες και άπιστο Θωμά, πες οτιδήποτε. Αν δεν δεις, δεν μπορείς να πιστέψεις πλέον. Mm-hmm. Γιατί, ξέρεις, δεν έχουμε και το χρόνο της ζωής μπροστά μας να λέμε, ξέρεις, εγώ θα ζήσω 150 χρόνια. Τώρα θα κάνω και 10 χρόνια υπομονή για να μου έρθουν μετά τα καλύτερα. Μα δεν ξέρεις, σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Όσο ζεις, λοιπόν, πρέπει να ελπίζεις και να διάγεις ένα βίο, mm-hmm, ας το πούμε. Όχι να είσαι, ξέρω εγώ, να πλημμυρίζεις από τα χρυσάφια και από τα χρήματα, αλλά μπορείς να ζεις σαν άνθρωπος. Να μπορείς να μεγαλώσεις 2-3 παιδιά, εφόσον έχουμε και υπογεννητικότητα. Ακριβώς. Και να μπορείς η οικογένειά σου τουλάχιστον να κρατάει μια αξιοπρέπεια έξω από αυτή την κοινωνία. Μάλιστα. Είναι όμως και το παραμύθι και το χιούμορ μια άμυνα που έχουμε αναπτύξει. Το παραμύθι τι κάνει? Δηλαδή, έτσι πώς το βλέπω εγώ με τα παιδιά, γιατί αυτός ο θείασος είναι κατά το πλείστον παιδικός. Mm-hmm. Μεγάλοι είμαστε εγώ και ο Σοφρόνης ο Ευθυμιάδης, τον οποίο τον έχω. Ο γνωστός το δίπλα μου, ναι, ο Σοφρόνης, που είναι, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, mm-hmm, στη δουλειά του, να το πούμε αυτό. Και πολλά παιδιά που, mm-hmm, πλαισιώνουν το θείασο. Τα παιδιά είναι υπάκουα, mm-hmm, σε αυτά που τα λες. Και μου αρέσει να συνεργάζομαι πάρα πολύ με τα παιδιά. Γιατί, αλλά πρέπει, χρειάζονται βοήθεια. Δηλαδή να τους εξάψεις τη φαντασία. Για να μπορούν να σου δώσουν αυτό που πρέπει να σου δώσουν πάνω στη σκηνή. Είναι διαφορετικά τα παιδιά, επειδή έχεις μεγαλώσει εντός εισαγωγικών πολλές γενιές παιδιών. Είναι διαφορετικά τα παιδιά, αλλά επειδή μεγάλωσα και εγώ σαν παιδί με μεγάλη φαντασία, mm-hmm, και ξέρεις, το κίνητρό μου ποιο ήταν? Ήταν να δημιουργώ από μικρός. Και πράγματα που δεν είχα έπρεπε να τα δημιουργήσω. Σε καταλαβαίνω πολύ. Γιατί. Μεγαλώσαμε και σε ένα. Και πιστεύω οι περισσότεροι Κουζανίτες. Σε ένα κοινό πλαίσιο. Και όχι Κουζανίτες. Οι περισσότεροι Έλληνες εκείνη την εποχή δεν τα είχαμε αυτά που έχουν τα σημερινά παιδιά. Σαφώς. Άρα έπρεπε να τα δημιουργήσουμε. Mm-hmm. Άρα το μυαλό δούλευε περισσότερο. Δεν επαναπαυόταν. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να προστρέξουμε. Ότι πρέπει να βάλουμε πάλι τα παιδιά. Να γίνει μια επανεκκίνηση στο μυαλό ως προς τι. Ότι πρέπει να είμαστε μαζί. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον. Πρέπει να είμαστε ένα σύνολο και να ενεργούμε ως σύνολο. Μόνο τότε θα δούμε αποτελέσματα. Αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε. Είναι στο DNA μας αυτό, Μανώλη Μαρκόπουλε. Ναι, εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες, και όχι μόνο οι Έλληνες, όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι, έχουμε πλευρές μέσα μας, καλές πλευρές, δημιουργικές. Γιατί δείχνουμε συνήθως τη μη δημιουργική και αρνητική μας πλευρά? Είμαστε, κοίταξε, αυτά τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει λίγο. Έχουμε θυμώσει λίγο. Γκρινιάριδες. Έχουμε θυμώσει. Η μιζέρια είναι κακό πράγμα, mm-hmm, και η γκρίνια είναι κακό πράγμα, γιατί δεν σε αφήνει, mm-hmm, να ασχοληθείς με αυτά που πρέπει να ασχοληθείς. Mm-hmm. Φαντάσου τώρα τον εαυτό σου. Βάλ τον εαυτό σου ή και εγώ να βάλω τον εαυτό μου όλη μέρα να γκρινιάζουμε. Mm-hmm. Να μας στέν όλοι, να μας στέν όλα. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Mm-hmm. Προσπάθεια θέλει. Ας προσπαθήσουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε να πέσουν κιόλα από τον ουρανό.
πρέπει να κινήσουμε εμείς γη και ουρανό. Μάλιστα. Μάλιστα. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα να κλείσουμε. Είπες κάπου ότι το θέατρο θα είναι φανταστικό. Ναι. 20, 21 και 22. Τα παιχνίδια τόσκασαν. Βλέπουμε και την αφίσα. Αίθουσα Φίλιππος. 6:30 ώρα προσέλευσης. Παίρνουμε τα παιδάκια μας και πηγαίνουμε να δούμε έναν αυθεντικό ντόπιο καλλιτέχνη, ο οποίος έχει καταθέσει την ψυχή του και στην Κωνσταντινίδικη αποκριά, την καταθέτει τώρα και στα παιδιά μας και στις χριστουγεννιάτικες τις εκδηλώσεις, οι οποίες ομολογουμένως πηγαίνουν αρκετά καλά τα τελευταία χρόνια. Και είναι το ταλέντο και το ήθος αυτό που ξεπερνάει και την ανάγκη για πτυχία και κάθε άλλου είδους διακρίσεις. Νομίζω ότι είναι κατάθεση ψυχής αυτής. Δεν μπορείς, δεν πάει να έχεις 500 πτυχία. Mm-hmm. Αν η ψυχή σου δεν του λέει Γιάννη μου, ας κλείσουμε έτσι. Δεν γίνεται τίποτα. Ας κλείσουμε έτσι. Ευχές, εγώ θα ευχές, ήθελα Μανώλη να πω σε όλο τον κόσμο το πρώτο, υγεία. Να έχουμε υγεία, όλος ο κόσμος. Κουράγιο, δύναμη, να παλεύουμε, τα παιδιά μας πάντα δίπλα μας, να μην είμαστε μίζεροι απέναντί τους, να μπορούμε να τους εξάπτουμε τη φαντασία για να μπορούν και αυτά να προχωρήσουν μπροστά. Και η μιζέρια που αναφέρεις, και το λέω και ως πατέρας, δεν έχει να κάνει με τα χρήματα που μπορούμε να διαθέσουμε, όχι. αλλά με την αγάπη έτσι. και με το ενδιαφέρον. Έτσι. Με το χρόνο που είναι ό,τι πιο πολύτιμο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να κλείσουμε καλύτερα, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.